Καταδικάζω ότι ό,τι καταδικάζεται ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα δεν κρίνω όμω. Ο καθένα α τοποθετείται και α κάνει αυτά που θέλει αυτό, γιατί αυτό θεωρεί, αν είναι κατακριτέο, αν είναι, αν θέλετε, είναι δημοσιογραφικά όριμο, και αν πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Εγώ με τον κύριο Σταθμή σα λέω, έχω μια φιλική θέση. Γράφει επώνυμα. Δεν γράφει ανώνυμο και δεν γράφει ποτέ χωρίς να έχει, αν θέλετε, αντίκτυπο σε κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα προσωπικό το οποίο δεν θα μπορέσω εγώ να απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε, αν μου αφήσετε να απαντήσω, εγώ μπορώ να σα απαντήσω πολλά. Αν δεν απαντήσω ποτέ, θα απαντήσω στα μέσα ενημέρωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα ενδιαφέρουν πολύ βασικά πράγματα και δημάρχη. Έτσι, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω τοποθέτηση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία σε όλη την προεκλογική κοινωνία. Θέσατε ένα ερώτημα το οποίο ήδη απαντήθηκε. Τι τοποθέτηση να κάνετε. Αν θέλετε να θέσετε θέμα και να πει εκτό που είστε διάταξη, είναι άλλο ζήτημα αυτό. Βάλατε ένα ερώτημα το οποίο απαντήθηκε και προχωράμε. Ορίστε μα. Αν μιλάει του προσωπικού, σήκωσε το χαρτί και λέει εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε. Κύριε Τσεπιετζή, ποιο είναι το προσωπικό σε αυτό το χαρτί το οποίο σα έδειξε ο Δημαρχό. Εμείς δεν κάνουμε αυτά που κάνατε εσείς. Δεν αναφέρετε ούτε σε μία λέξη εδώ πέρα το όνομά σας ή η παράταξη δική σας. Ποιο είναι το προσωπικό. Χαίρομαι που απαντάτε στον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Δεν καταλάβω ποιο θα πει. Λίγο. Δεν το έχω καταλάβει. Παρακαλώ. Να επαναλάβω την διαδικασία. Δεν το έχω καταλάβει κάθε φορά. Ορίστε, Δήμαρχε, τη συνέχεια. Λοιπόν, για το εξάρτημα, κοιτάξτε, αν